αισθήματά μου. Λοιπόν, ο Ηλίας Βεργέρη παντού, όχι με την ιδιότητα του τραγουδιστή όμως, αλλά του επιχειρηματία. Άμα αυτή την ιδιότητα είδα σήμερα, αποκλειστικά δεν το ξέρα. Το ξέρω ότι σας έχω καλέσει στο μαγαζί μου, αλλά δεν ήξερα να θα μιλήσω σαν επιχειρηματία. Ήρθαμε όμως στο μαγαζί σου. Κάνω πλάκα, παιδιά, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο καινούργιο μας κατάστημα. Καλές δουλειές να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ στον Πειραιά, Καραΐσκου 112, αποφασίσαμε να φέρουμε γυαλιά για το λαό. Φτηνά και ποιοτικά γυαλιά. Μια ιδέα για μια εταιρεία που έχει ξεκινήσει από την Κύπρο. Εγώ όλο το χειμώνα τραγουδούσα στην Κύπρο κάθε Τετάρτη και το είδα στην Κύπρο. Είναι ήδη 7 μαγαζιά στην Κύπρο. Μ' άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισα να το φέρω και στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στο μαγαζί του Πειραιά και σε λίγες μέρες έχουμε τη χαρά και την προσμονή για το δεύτερο μας μαγαζί, το οποίο ανοίγει στο κέντρο της Αθήνας. Πόσα χρόνια είσαι στο χώρο του τραγουδιού? Δισκογραφικά είμαι από το 2009, επαγγελματικά είμαι από το 2004. Κάνει μοναξιά μάτια σου, κάνει μοναξιά. 10 χρόνια στις πίστες και λίγα λιγότερα δισκογραφημένα. Σου έχουν πάει τα πράγματα έτσι όπως τα περίμενες? Έχεις σταθεί τυχερός? Υπήρξα τυχερός, βρέθηκα στο σωστό σημείο, τη σωστή χρονική στιγμή. Άρπαξα κάποιες ευκαιρίες, με πίστεψαν βεβαίως κάποιοι άνθρωποι και κατάφερα να κάνω ό,τι έχω κάνει μέχρι σήμερα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ λίγο. Έχω πολλά όνειρα ακόμα σαν τραγουδιστής και θα ήθελα έτσι να παραμείνω στο χώρο για αρκετά χρόνια ακόμα. Μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, πάνε καλά τα πράγματα. Θεωρώ ότι έχουν μπει καλά θεμέλια. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Χαμηλά την μπάλα και το κεφάλι πάντα και να κάνεις καλή μουσική. Αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ, να κάνω καλά τραγούδια και να αγαπιούνται από τον κόσμο, όπως το τελευταίο μου τραγούδι, το «Μόνο μαζί σου», το οποίο για μένα είναι ένα ξεχωριστό τραγούδι, μια πολύ ιδιαίτερη μπαλάντα. Μόνο μαζί σου μπορώ να ονειρεύομαι, τρέλα η αγάπη και μαζί να δραπετεύουμε. Σου αρέσει να βγαίνεις, να γνωρίζεις άτομα που μπορεί να σε βοηθήσουν στη δουλειά σου, να έχεις επαφές με δημοσιογράφους? Είναι ένα απαραίτητο στοιχείο του χώρου μας το να έχεις καλές σχέσεις με ανθρώπους. Αλλά εσύ γυρνάς αρκετά το βράδυ και παρακολουθείς τα δρόμενα, θα έχεις σίγουρα παρατηρήσει ότι δεν είμαι ο άνθρωπος που είναι κάθε μέρα έξω. Δεν είμαι ο άνθρωπος που προσπαθεί να μπει μέσα στα παρεά και να είναι κάθε βράδυ έξω για να έχει καλές σχέσεις με τους ανθρώπους κτλ. Προσπαθώ να έχω καλές σχέσεις με τους ανθρώπους του χώρου, σέβομαι όσους με σέβονται, αλλά από εκεί και πέρα δεν μου αρέσει καθόλου να γίνομαι μαϊντανός. Μόνο μαζί σου ονειρευόμαι, καρδιά μου. Δεν έχω προσπαθήσει ποτέ να προκαλέσω με την προσωπική μου ζωή και παλιότερα σε φάσεις στις οποίες θα μπορούσα να το κάνω δεν το επέλεξα. Έτσι έχεις προκαλέσει με την καλή έννοια με τις συντρόφους που επιλέγεις να έχεις. Τέλος πάντων, εγώ κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου κάθε φορά και δεν προσπαθώ σε καμία περίπτωση να το πουλήσω δημόσια. Με την Ευαγγελία είμαστε καλά, ήμασταν καλά από το ξεκίνημα. Δεν προσπαθήσαμε ποτέ να το πουλήσουμε, δεν έχουμε στήσει ποτέ το οτιδήποτε και προκαλώ οποιονδήποτε πιστεύει ή έχει να πει ότι έχουμε στήσει κάτι να το κάνει, γιατί δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Έτυχε αυτή η σχέση από το ξεκίνημά της να βγει στα φώτα της δημοσιότητας, δεν το επιλέξαμε, αλλά από ένα σημείο και μετά έπρεπε να ζήσουμε με αυτό, να πορευτούμε με αυτό. Θεώρησα ότι για κάποιους μήνες που δεν μιλούσα ήταν οκ, από ένα σημείο και μετά καταντούσε λίγο υποκριτικό και κάποια στιγμή αποφάσισα, αισθανόμενος σίγουρος για τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου, να εκφραστώ δημόσια και να πω ότι ναι, είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και είμαι καλά. Και αισθάνομαι οκ με αυτό, δεν έχω κάποιο θέμα πλέον, γιατί παλιότερα είχα και μια φοβία, αν θέλεις, στο να εξωτερικεύσω δημόσια τα συναισθήματά μου για κάποια. Τώρα λίγο η Ευαγγελία μου βοήθησε να το ξεπεράσω αυτό. Μόνο μαζί σου μπορώ να ονειρεύομαι. Έχεις νιώσει όλα αυτά τα χρόνια με την επιτυχία που κάνεις να χάνεις έτσι λίγο την μπάλα από τα πόδια σου? Δηλαδή πέρασε και ένα διάστημα που να την έχεις ψωνίσει και λίγο, να το πούμε έτσι? Κοίταξε, πιο λαϊκά. Οποιονδήποτε ρωτήσεις, έστω και αν είναι ο πιο ψωνισμένος άνθρωπος πάνω στην κοινή, νομίζω θα σου πει όχι σε αυτή την ερώτηση. Οπότε δεν είμαι εγώ κατάλληλος για να σου το απαντήσω. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι με εκνευρίζει πάρα πολύ η έπαρση. Με εκνευρίζει να βλέπω συναδέλφους να καβαλάνε καλάμια και να βλέπουν ξαφνικά τον κόσμο υπεροπτικά επειδή έχουν κάνει μισή, μία, δύο ή 10 επιτυχίες. Εγώ προσπαθώ πάρα πολύ να μην το κάνω. Θεωρώ ότι οι φίλοι που με ξέρουν από παλιά μπορούν να διακρίνουν το αν έχω, το αν το έχω καβαλήσει ή δεν το έχω καβαλήσει. Εγώ προσωπικά δεν το αισθάνομαι και δεν θα ήθελα ποτέ να μου συμβεί. Μπορεί να χάνεσαι και στη δική του αγκαλιά. Μπορεί να λιώσεις... Ο Παντελίδης σίγουρα είναι ένα φαινόμενο. Και ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το αξίζει. Μαγκιά του. Ποιος είναι ο πύχης που υπάρχουν βάζεις? Υπάρχουν και άλλα παιδιά. Υπάρχει ο Γιάννης Χαρούλης, ας πούμε, στο έντεχνο, ο οποίος κάνει πολύ κατάσταση. Υπάρχει ο Σταν στην pop μουσική. Αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί θα αδικήσω κάποια άλλα παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει χώρος για νέα πρόσωπα και για νέους ανθρώπους. Φοβάμαι τόσο όταν η μέρα πέφτει και έρχεται η νύχτα, πως πάντα θα είναι η τελευταία καληνύχτα
Και μπορούσες να ασχοληθείς και με την τηλεόραση. Την έχω ξανακάνει αυτήν την ερώτηση αρκετές φορές. Πάντα απαντάω ότι αισθάνομαι πολύ άνετα εκτεθειμένος μπροστά στο τηλεοπτικό φακό και νομίζω ότι θα μπορούσα ενδεχομένως να το κάνω. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όταν είσαι καλλιτέχνης, όταν είσαι τραγουδιστής και όταν ο κόσμος έρχεται να σε δει σε ένα νυχτερινό κέντρο, η τηλεόραση ίσως είναι ένα τροχοπέδι, ένα εμπόδιο σε όλο αυτό. Και τι εννοώ με αυτό? Έχουμε δει καλλιτέχνες οι οποίοι εκτίθονται καθημερινά στο γυαλί και όταν ο κόσμος σε βλέπει χωρίς να πληρώσει καθημερινά στους δέκτες του, δείχνει να μην έχει τη διάθεση να έρθει να σε δει και στο νυχτερινό κέντρο. Όταν είσαι κάθε μέρα στα σπίτια του κόσμου, ίσως ο κόσμος να μην θέλει τόσο πολύ, να μην έχει τόσο πολύ ανάγκη να έρθει να σε δει στο κέντρο. Έχω δει πολλούς τραγουδιστές, ηθοποιούς κτλ. Προσπαθώντας να ασχοληθεί με την τηλεόραση, να πηγαίνει πίσω η καλλιτεχνική του ιδιότητα και η καλλιτεχνική του υπόσταση. Οπότε είναι κάτι το οποίο με φοβίζει στη συγκεκριμένη φάση. Μήπως αυτό είναι και ένα σοβαρό θέμα που θα έπρεπε να σκεφτεί και ο Μάρκος Εφερλής τώρα που ξεκινάει και τηλεόραση? Όπως βλέπετε, είμαι έξω από το Μέγκα. Από τον Οκτώβριο θα είμαι στο πρωινό. Σας παρακαλώ, κύριε, όχι εδώ με τα κινητά. Εντάξει, ρε φίλε, ένα αστείο κάναμε. Ο Μάρκος είναι πάρα πολύ φίλος μου. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανήσυχος. Είναι ένας άνθρωπος που ζει από τη δουλειά του και από αυτό που κάνει. Θεωρώ ότι για να το κάνει το έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Οπωσδήποτε, ό,τι καινούργιο κάνεις, υπάρχουν κίνδυνοι. Θεωρώ ότι ο Μάρκος είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, ένας πολύ ταλαντούχος και χαρισματικός άνθρωπος και νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο να το χειριστεί σωστά και όλο αυτό να το καρποθεί και να είναι υπέρ του και όχι κατά του. Εγώ να ευχηθώ να είσαι καλά, να είσαι ευτυχισμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές δουλειές και να εκπέμπεις πάντα έτσι θετική αύρα και θετική καλά, ενέργεια. Να είστε καλά, παιδιά. Καλοκαίρι παντού, καλή δύναμη, γιατί εσείς είστε εδώ και κρατάτε δυνατά τη σημαία της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης στις δύσκολες καλοκαιρινές μέρες που έρχονται. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό χειμώνα, γιατί θα έρθει και αυτός. Μαζί σου όλα τα μπορώ.